Διάβαζα για την αναφορά την οποία κάνουν οι γονείς οι οποίοι εκπροσωπούνται από το Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων του Δημοτικού Σχολείου Βασιλιών, εκφράζοντας για μια ακόμα φορά την αγωνία τους για το κτηριακό πρόβλημα που το σχολείο τους αντιμετωπίζει. Ενώ ο Δήμος τοποθέτησε στις αρχές του Οκτώβρη τους οικίσκους όπου στεγάζονται δύο τάξεις του σχολείου μας, παρόλα τα αυτά μέχρι και σήμερα δεν έχει ολοκληρωθεί η ηλεκτροδότηση των αιθουσών. Τη συγκεκριμένη περίοδο που επικρατούν πολύ ψηλές για την εποχή θερμοκρασίες, οι αίθουσες, λένε οι γονείς, οι οποίες είναι στην αίθουσα μεταλλικά κουτιά, ζεσταίνονται σε υπερβολικό βαθμό χωρίς την δυνατότητα ψήξης, ενώ στην περίπτωση μεταβολής των καιρικών συνθήκων δεν υπάρχει δυνατότητα θέρμανσής τους. Παράλληλα, τις ημέρες που δεν επικρατεί η ηλιοφάνεια, το μάθημα γίνεται σε συνθήκες ημιφωτός, δυσχεραίνοντας το έργο δασκάλων και μαθητών. Αυτά αναφέρουν γραπτά οι γονείς. Η απόγνωση και η αγανάκτησή μας είναι μεγάλη και δυστυχώς οι υπεύθυνοι δεν έχουν δεσμευθεί σε οποιοδήποτε χρονοδιάγραμμα θα ανακούφιζε την έκδηλη αγωνία μας. Καλούμε όλους τους αρμόδιους να ασχοληθούν σοβαρά με το θέμα και να προχωρήσουν σε όλα τα απαραίτητα βήματα προκειμένου να ολοκληρωθεί η ηλεκτροδότηση των οικίσκων. Και από τις Βασιλιές στο Τρίτο Γυμνάσιο Ηρακλείου. Γιατί το 15μελές Συμβούλιο του Τρίτου Γυμνασίου Ηρακλείου και επιστολή στον Υπουργό Υγείας έστειλε για τα θέματα που έχουν να κάνουν με την υγεία μας και το Βενιζέλιο Νοσοκομείο, αλλά για το λόγο αυτό τελεί σήμερα και υποκατάληψη. Να μιλήσουμε με τον Παναγιώτη. Ο κύριος Παναγιώτης είναι ο πρόεδρος του 15μελούς Συμβουλίου, στον οποίο θα δώσω αμέσως το λόγο. Καλημέρα σας, πώς είστε? Καλημέρα σας, καλά είμαστε εσείς? Λοιπόν, για πείτε μας για τη δική σας την κινητοποίηση αναφορικά με το Βενιζέλιο Νοσοκομείο και τι σας σώθησε προς την κατεύθυνση αυτή. Διαμαρτυρηθήκαμε και κάναμε όλο αυτό που κάναμε, γιατί θα θέλαμε να μην ιδιωτικοποιηθεί το Βενιζέλιο και να μείνει έτσι όπως ήταν σταθερά. Γιατί πιστεύουμε ότι θα αλλάξει πάρα πολλά στην κοινωνία και δεν θα θέλαμε καθόλου να συμβεί αυτό. Αυτό το γεγονός που αποτελεί τεράστιο πλήγμα για τους πολίτες, δεν θα θέλαμε να επαναληφθεί και θέλουμε να ακουστεί αυτό το μήνυμα όσο πιο γρήγορα μπορούμε στον Υπουργό Παιδείας. Στον Υπουργό Υγείας, μου κάνει εντύπωση ότι η νέα παιδιά, εσείς κινητοποιείστε για το Βενιζέλιο Νοσοκομείο. Για εμάς τους πολύ μεγαλύτερους, το Βενιζέλιο έχει, αν θέλετε, μια άλλη εικόνα, μια άλλη με σημασία για την πόλη του Ηρακλείου. Μέσα από τους γονείς σας μάθατε και θέλετε περισσότερα πράγματα για το Βενιζέλιο Νοσοκομείο? Εμείς έγινε ένα περιστατικό όπως έχει ακουστεί με το 16χρονο που έπαθε ένα ατύχημα στην Παραλιακή, και το Βενιζέλιο, έτσι όπως έχουν γίνει τα πράγματα, έγινε και ένα περιστατικό με αυτό το πεδίο που ήταν μέσα και ήταν συμμαθητής μας, φίλος μας, και γι' αυτό το μάθαμε και αμέσως προσπαθήσαμε να κάνουμε ό,τι μπορούμε. Μάλιστα. Στέλνετε λοιπόν αυτή την επιστολή στον Υπουργό Υγείας, του λέτε ότι θα πρέπει να κάνει το καλύτερο δυνατό, και εγώ θα μείνω σε αυτή την αναφορά που κάνατε ότι ως μελλοντικοί, νομίζω, πολίτες, ως μελλοντικοί ψηφοφόροι, ότι λίγο διαφορετικά το βλέπετε αυτό το πράγμα και μάλιστα τον προειδοποιείτε. Νομίζω ότι αυτό είναι πολύ σημαντικό. Βέβαια, θα πρέπει να πω ότι έχουμε την είδηση μπροστά μας ότι έφυγε σε ηλικία 82 ετών, και θα με συγχωρήσετε κύριε Παναγιώτη, ο Γιώργος Γραμματικάκης, πολύ γνωστό σε όλους εμάς, έφυγε από τη ζωή. Δεν έχω τι να πω, πραγματικά μια σπουδαία μορφή μέσα από το χώρο της επιστήμης, καλό κατεβόδιο να έχει. Για δώστε μου λιγάκι το στίγμα για αυτό που σας είπα, διότι μου έκανε εντύπωση ο τρόπος που τοποθετηθήκατε πάνω σε αυτό, ότι εμείς θα θέλαμε ως μελλοντικοί αυριανοί πολίτες ή ψηφοφόροι, και σας το λέμε αυτό, ας πούμε, με ουσιαστικά να διασφαλίσετε άμεσα τους αναγκαίους πόρους για το νοσοκομείο. Γεια σας, είμαι Μαρία. Καλημέρα, Μαρία.
καλημέρα. Η Μαρία, μέλος του 15μελούς Συμβουλίου. Ναι. Το θέσαμε έτσι, γιατί όντως είμαστε μελλοντικοί πολίτες και ψηφοφόροι και μας ενδιαφέρει περισσότερο όχι μόνο για το τώρα και για το μέλλον, γιατί εμείς ως μελλοντικοί πολίτες, αν πάθουμε κάτι, αν πάθουν κάτι τα μελλοντικά μας παιδιά, οτιδήποτε, αν ιδιωτικοποιηθεί ένα από τα δύο, μόνο δύο, νοσοκομεία του Ηρακλείου, θα μας είναι πολύ δύσκολο, γιατί είναι πολύ σημαντικό, είναι πολύ σημαντική και η δημόσια υγεία, διότι χωρίς ένα από τα δύο νοσοκομεία, το Πεπαγνή είναι πολύ πιθανόν να γεμίσει και να μην έχουμε χώρο για πολλούς πολίτες που μπορεί να έχουν προβλήματα. Πολλά χειρουργεία δεν θα πραγματοποιηθούν και πολλοί πολίτες μπορεί ακόμα και να χάσουν τη ζωή τους, γιατί μπορεί να μην προλάβουν να φτάσουν στο Παγνή, ενώ το Βενζέλιο είναι πιο κοντά, αλλά να μην έχουν τα χρήματα για να μπορούν να πάνε στο Βενζέλιο. Και θα είναι πολύ κακό. Και θα είναι πολύ κακό και ως τίμη για μια πόλη που έχει τέτοιο τουρισμό και έχει και τόσο καλή, καλό όνομα. Ούτως ή άλλως, έτσι μια πληροφορία για να την ξέρετε και εσείς, λένε οι γιατροί ότι το Βενιζέλιο και το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο σε σχέση με αυτά τα οποία συμβαίνουν, τρέχουν μέσα στο χώρο της υγείας, ότι πανελλαδικά είναι τα καλύτερα νοσοκομεία τα οποία υπάρχουν. Το λένε οι γιατροί, δεν το λέω εγώ, είναι αυτές οι καταγραφές. Γι' αυτό και η σημερινή κατάληψη, για να περάσετε παραπάνω το μήνυμά σας. Λοιπόν, ναι, κάναμε μια κατάληψη σήμερα για να περάσουμε ένα μήνυμα ότι μας νοιάζει, γιατί δεν το κάνουμε απλά έτσι για να χάσουμε μάθημα όπως πιστεύουν οι περισσότεροι. Το κάνουμε γιατί μας ενδιαφέρει αυτό το θέμα και θέλουμε να το μάθει κόσμος, θέλουμε να αλλάξει κάτι, θέλουμε να βελτιωθούμε ως κοινωνία. Θα κάνουμε μια πορεία. Θα κατέβουμε κατά τις 10.30, θα βρεθούμε στο τρίτο γυμνάσιο όλοι οι μαθητές και θα κατέβουμε στη Πλατεία Ελευθερίας για να... και θα κατέβουμε όλοι μαζί μαθητές για να κάνουμε την πορεία και θα μοιράσουν τα φυλάδια που έχουν την επιστολή για τον κύριο Υπουργό, να μάθει κι άλλος κόσμος και να αλλάξει κάτι όσο πιο γρήγορα γίνεται. Μάλιστα. Λοιπόν, αυτά από το Τρίτο Γυμνάσιο Ηρακλείου, το 15μελές Συμβούλιο, τους μαθητές οι οποίοι θα πραγματοποιήσουν σήμερα και κινητοποίηση για την εύρυθμη λειτουργία, την ορθή λειτουργία του Βενιζέλιου Νοσοκομείου. Και εσένα σε ευχαριστώ, Μαρία, και τον Παναγιώτη τον ευχαριστώ και τον διευθυντή σας, τον κύριο Γιάννη Αρβανιτάκη, που έδωσε την άδειά του για να μπορέσετε να μιλήσετε για αυτή σας την κίνηση και την επιστολή που στείλει στον Υπουργό Υγείας. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα σε όλους σας. Καλή συνέχεια.